Καλημέρα. Είμαι ο Τάσος Ζάχος, είμαι editor in chief του περιοδικού Fortune. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Αποστολόπουλο. Θέλω να μείνω σε μια φράση πριν ξεκινήσουμε, ότι είναι υπόθεση όλων μας και φυσικά σε αυτό θα βοηθήσει και ΕΝΕ, θα βοηθήσουν και θεσμικοί οποίοι στηρίζουν το Disrupt Greece, όπως ο ΣΕΦ και το ΕΒΑ, αλλά και όλοι αυτοί που είναι κοντά μας. Εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, στον πολυχώρο προορισμός Παπαστράτος. Το Disrupt Greece είναι ένα μεγάλο event, το οποίο βάζει στο επίκεντρο την καινοτομία, βάζει τις νέες τεχνολογίες, βάζει τις ομάδες, βάζει τη νέα γενιά. Ξέρετε, το Disrupt Greece είναι ένα ωραίο σύνθημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό για μας. Είναι κυρίως ζήτημα νοοτροπίας. Είναι ζήτημα κουλτούρας, θα έλεγα. Είναι ζήτημα μιας σημαντικής αλλαγής που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά πλέον πρέπει να γίνει. Μια αλλαγή που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Ένα νέο role model, όπως τα λέγαμε. Τι πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο? Πρέπει να βάλουμε την επιχειρηματικότητα. Και αυτή τη φορά πρέπει να βάλουμε την επιχειρηματικότητα στην ουσία. Αυτό που έχουμε δει και στο Fortune τα τελευταία 4 χρόνια είναι ότι οι δυσκολίες υπάρχουν πάρα πολλές. Στην οικονομική κρίση έχουμε συζητήσει, έχουμε αναλύσει τόσα πράγματα. Συνήθως εστιάζουμε στα αρνητικά. Όμως αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι πλέον στη χώρα έχει αρχίσει και δημιουργείται μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας. Γιατί δημιουργείται μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας? Το βασικό. Για πρώτη φορά έχουμε πρόσβαση σε πληροφόρηση, αλλά και σε εργαλεία στήριξης. Έμπειροι επιχειρηματίες, άνθρωποι που είναι χρόνια στον χώρο του επιχειρήν, λέγανε ότι αυτό δεν το είχαν δει πριν 5 ή 6 χρόνια. Να αναφερθώ σε χώρους επόασης, να αναφερθώ σε accelerators, σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως η Παπαστράτος, οι οποίοι στηρίζουν τέτοιους θεσμούς ή έχουν αρχίσει πλέον και εσωτερικά να υιοθετούν αυτή την κουλτούρα που βασίζεται πάνω στο οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχει οικοσύστημα. Οι startups, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην καρδιά αυτού του οικοσυστήματος, είναι εταιρείες οι οποίες έχουν ευελιξία, έχουν στο επίκεντρό τους την τεχνολογία, είναι εταιρείες εντάσσεως γνώσης, όπως λέμε. Δηλαδή, δίνουν έμφαση στους ανθρώπους και στις ιδέες τους. Συνεχώς μας ρωτάνε όσον αφορά το συγκεκριμένο οικοσύστημα, θα σώσουν οι startups στην Ελλάδα, μήπως είναι μία μόδα που πρόκειται να περάσει? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το βλέπουμε έτσι. Εγώ από όσες ομάδες δηλώσαν συμμετοχή στο Disrupt Greece, δεν είδα κανένα να θέλει να σώσει τη χώρα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει αποφασίσει να μείνει στη χώρα. Έχουν φύγει πάνω από 500.000 Έλληνες επιστήμονες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψάξει την τύχη στο εξωτερικό και τα συγκεκριμένα παιδιά αποφασίσαν να μείνουν εδώ, να επιχειρήσουν εδώ, να καινοτομήσουν εδώ. Σε κάθε περίπτωση, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, το να γίνει κάποιος επιχειρηματίας ή να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, μόνο εύκολο δεν είναι. Επίσης, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η χώρα που έχει και το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να ανοίξει κάποιος την επιχείρησή του, είτε πρόκειται για startup, είτε γενικά για μια επιχείρηση. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Πρέπει να γίνουν πολλά και από την πολιτεία. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε οι περισσότεροι για τους πολλούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε μια τέτοια περίοδο που αξίζει να το προσπαθήσουμε και αξίζει να φέρουμε όλους τους κρίκους του οικοσυστήματος μαζί. Αυτός άλλος ήταν και ένας βασικός σκοπός, έτσι ώστε να κάνουμε το αναγκαίο restart που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Αυτό που θέλω να πω πριν δώσω πλέον το λόγο στους συναδέλφους, στους ομιλητές που έχουν έρθει εδώ, θα σας τα πούνε πολύ καλύτερα, είναι το εξής, ότι η μεγάλη γιορτή αυτή σήμερα είναι για τις ομάδες. Για τις ομάδες που καταθέσαν τις προτάσεις τους, για τις ομάδες οι οποίες με αγωνία μας ρωτούσαν στο bootcamp που κάναμε, που έκαναν και είναι τα συντριζάτος για αυτούς, για να τους δώσουν οι υπηρεσίες, τι θα γίνει, πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θα τους δείτε on stage. Είναι άνθρωποι που φιλοδοξούν να σας πείσουν ότι έχουν μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα, φιλοδοξούν να σας πείσουν ότι αξίζει να είναι στην αλυσίδα της οικονομίας, ότι μπορούν να βρουν πελάτες, ότι μπορούν να προσεγγίσουν επενδυτές. Αναφερθήκαμε λοιπόν πριν λίγο σε ένα πολύ βασικό στοιχείο που μπορεί να τους βοηθήσει. Διότι το Disrupt Greece, σαν θεσμός, έχει αποφασίσει να δώσει έμφαση στα εργαλεία και τις υπηρεσίες. Μέσα σε αυτά τα εργαλεία σίγουρα παίζει ρόλο και η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, πάμε άμεσα στα επόμενα πάνελ που θα ακολουθήσουν και θα εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω μαζί μας την κυρία Πέννη Κούτρα και φυσικά να της φέρω και την καρέκλα της για να κάτσει. Έλα, Πέννη. Καλημέρα.
Είμαι η Πέννη Κούτρα, είμαι δημοσιογράφος στο GiroToday.gr και συνεργάτης του περιοδικού Fortune, εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα να καλέσω για να μιλήσουμε τον κύριο Θανάση Καλέκο, τον κύριο Ιώνα Τσάκωνα και τον Απόστολο Αποστολάκη. Σας κάλεσα χωρίς συστάσεις, γιατί θα τις κάνω τώρα. Ο κύριος Θανάσης Καλέκος είναι πάρα πολύ γνωστός επενδυτής στη Silicon Valley, αλλά και στην Ελλάδα. Είναι Managing Director του Odyssey Venture Capital. Ο κύριος Ιώνας Τσάκωνας είναι CEO στο PJ Catalyst. Και ο Απόστολος Αποστολάκης είναι ήταν επιχειρηματίας, είναι κατά συρροήν επενδυτής και βέβαια είναι ένας από τους partners και συνιδρυτής του Venture Capital, του Venture Friends, συγγνώμη. Θα μπούμε πολύ γρήγορα στη συζήτηση. Είστε πρόσωπο που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχετε εμπλακεί με την πιο δεσμευτική μορφή χρηματοδότησης, κάνοντας και συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και δίνοντας και χρήματα σε εταιρείες παίρνοντας equity, που είναι μια δέσμευση, δεν είναι απλώς χρηματοδότηση τραπεζική που περιμένετε πίσω τα χρήματά σας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα μια πολύ σύντομη αποτίμηση του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στο ελληνικό οικοσύστημα και τι αναμένεται να συμβεί βάσει των χρηματοδοτικών εργαλείων που αναπτύσσονται. Ναι, ωραία. Επειδή όντως έχουμε παρουσία αρκετά χρόνια στο οικοσύστημα, εγώ βλέπω μια τεράστια διαφοροποίηση τα τελευταία 5 χρόνια. Μέχρι πριν από 5-6 χρόνια δεν υπήρχαν πολλά startups τα οποία να μπορούσαν να βγουν εκτός Ελλάδος και να δημιουργήσουν διεθνείς εταιρείες και να σταθούν επάξια στον ανταγωνισμό σε άλλες χώρες. Βλέπω ότι αυτό έχει αλλάξει σημαντικά. Έχουμε αρκετά παραδείγματα εταιριών που κατάφεραν να ανταγωνιστούν με επιτυχία και τελικά να πουληθούν, όπως το TaxiBit, η Avocado, πολλές εταιρείες που το έχουν καταφέρει. Και προσωπικά βλέπω ότι με αυξανόμενο ρυθμό θα συμβεί αυτό. Έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετές εταιρείες τα τελευταία 3-4 χρόνια, οι οποίες θα δημιουργήσουν τις επόμενες επιτυχημένες ελληνικές startups. Κύριε Τσακώνα. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Απόστολο σε αυτό το θέμα. Όντας σαν τράπεζα Πειραιώς σε αυτό το τομέα εδώ και 10 χρόνια, αρχικά με ένα άλλο fund, τα νέο, μετά με το Open Fund, μέσω του Open Fund στο TaxiBit και με το PJ Tech. Έχουμε δει πάνω από 1000 εταιρείες και ισχύει ότι η ποιότητα των business plans στο οποίο μας έρχονται και οι ομάδες έχουν οριμάσει πάρα πολύ. Συνεπώς, είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον, για αυτό το τομέα της οικονομίας. Υπάρχει σαφής εξωστρέφεια και όχι μόνο αυτό, έχουμε βρει και εταιρείες που είναι στο εξωτερικό, οι οποίες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για να στήσουν τις ομάδες τους εδώ, δηλαδή είτε Έλληνες διασποράς ή ακόμα και εντελώς ξένοι Ευρωπαίοι πολίτες που έρχονται για να δουλέψουν εδώ. Αυτή είναι η προϊστορία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το venture capital δεν είναι πετυχημένο όταν επενδύει σε μια εταιρεία η οποία στη συνέχεια εξαγοράζεται από μια μεγαλύτερη εταιρεία για 10, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Το ζητούμενο εδώ είναι να φτιάξουμε εταιρείες που μέσα σε 3 με 5 χρόνια έχουν αξία 300, 400, 500 εκατομμύρια ή τα unicorns, ένα δις. Οπότε, λίγο-λίγο μεγαλώνει η ικανότητά μας να φτιάχνουμε τέτοιες εταιρείες. Υπάρχει πρόοδος και πριν από τις εταιρείες που τώρα πρόσφατα εξαγοράστηκαν, υπάρχουν εταιρείες που μπήκαν στο χρηματιστήριο, οι οποίες όμως έκαναν πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουν στο σημείο που να μπουν στο χρηματιστήριο, κυρίως στο AIM. Ελπίζουμε ότι συνεχώς θα αυξάνεται και ο ρυθμός που πετυχαίνουν οι εταιρείες να μεγαλώσουν, αλλά και το μέγεθος της εταιρείας, στις εκατοντάδες εκατομμύρια, όχι στις δεκάδες. Θα ξαναεπιστρέψω στον τομέα της ζήτησης, δηλαδή στον τομέα των εταιριών που ζητάνε υποστήριξη χρηματοδοτική. Να μείνω όμως λίγο στον τομέα της προσφοράς.
Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν περιγραφεί εργαλεία χρηματοδοτικά. Ο Γενικός Γραμματέας τα είπε, τα ξέρουμε, με δημόσιους πόρους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μόχλευσης και εισρωής φρέσκου χρήματος που θα επενδύσει στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Μεσαία, μικρή, startup δεν έχει σημασία. Αν εσείς διαβλέπετε τους όρους εκείνους που θα επιτρέψουν την εισρωή ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Η πρώτη συνθήκη δεν είναι ο όρος, είναι συνθήκη. Όταν έχεις την επιτυχία μιας εταιρείας που μέσα σε 5 χρόνια έφτασε να είναι 500 εκατομμύρια, στα σίγουρα άλλοι επενδυτές θα πούν ο τρόπος με τον οποίο επενδύεις μας ενδιαφέρει, μπορούμε να βάλουμε χρήματα ώστε να συνεχίσεις να επενδύεις σε τέτοιου είδους εταιρείες. Success breeds success. Αυτό είναι σωστό. Σίγουρα οι επιτυχίες ουσιαστικά βοηθάνε και άλλους να πάρουν ρίσκο. Πάντως το Venture Friends είναι ένα παράδειγμα ενός fund το οποίο στηρίζεται σε ξένα κεφάλαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα οποία είδαν την ευκαιρία στην Ελλάδα και αποφάσισαν να επενδύσουν εδώ. Και νομίζω ότι καθώς οι πρώτες επιτυχίες φαίνονται και φάνηκαν ήδη και κάποια μέλη του οικοσυστήματος είδαν τα κέρδη, αυτοί θα τα επανεπενδύσουν και αυτό θα δημιουργήσει ένα κύκλο. Όσον αφορά τους όρους για το καινούριο fund, ισχύει ότι είναι σαφώς το δικαιώμα, ότι οι πόροι είναι δημόσιοι. Δεν κάνει διαφορά στο ότι θα αποδοθούν πίσω. Δηλαδή, το δημόσιο είναι επενδυτής. Δεν δίνει, έχει τη διαφορά του μοντέλου του venture capital έναντι του απλού ESPA, είναι ότι αυτοί οι πόροι θα επεστραφούν. Δεν είναι επιδοτήσεις. Συνεπώς, το ότι είναι δημόσιο και έχει σχεδιαστεί έτσι το fund, ώστε να υπάρχει και δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή, είναι σαφώς την σωστή κατεύθυνση. Έχετε μεγάλη εμπειρία ως προς την επιλογή επιλέξιμων εταιριών ή ιδεών. Οπότε, δεδομένης της κατάστασης, της προηγούμενης εμπειρίας, αλλά και των νέων συνθήκων που διαμορφώνονται, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν εταιρείες, αν υπάρχει η κρίσιμη μάζα των εταιριών, που είναι σε θέση να χρηματοδοτηθούν μέσα από τα νέα εργαλεία ή τους πόρους που θα έρθουν. Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση είναι ένα σαφές ναι. Αναφέρθηκε με ένα pipeline των 700 εκατομμύριων σε επενδύσεις, θεωρώ ότι είναι παραπάνω. Και υπάρχει τόσο στα startups, στα κατεξοχήν τεχνολογικά startups, όσο και σε εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως είναι σε πιο ώριμες, αλλά έχουν νέα νοοτροπία. Και η νοοτροπία έγκυται στο κατά πόσον θέλουν να πάρουν επενδυτή, και το οποίο ο επενδυτής έχετε και με ένα μοντέλο διακυβέρνησης. Οπότε θεωρώ ότι σαφώς υπάρχει πολύ ικανός αριθμός να απορροφήσουν αυτά τα χρήματα. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, εγώ βλέπω αρκετές εταιρείες οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν αποτελεσματικά χρήματα. Είδαμε το Blue Ground που σήκωσε 5,5 εκατομμύρια πρόσφατα. Με την πορεία που έχει, για παράδειγμα, αυτή η εταιρεία, σε ένα χρόνο από τώρα θα σηκώσει 10, 15, 20. Και πέρα από το Blue Ground υπάρχουν και άλλες εταιρείες όπως ο Δουλευταράς, υπάρχει το Polfish, το Workable. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες καθώς μεγαλώνουν μπορούν να απορροφήσουν πολύ περισσότερα χρήματα. Ο επενδυτής χτίζει την εταιρική διακυβέρνηση σε μια εταιρεία που χρηματοδοτείται. Το λέω γιατί η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Αφορά και πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις από τις startups. Η κουλτούρα του χτίζω εταιρεία και όχι απλώς έχω ιδέα είναι μια δύσκολη κουλτούρα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, εφόσον έχετε επενδύσει, αν θεωρείτε ότι ο επενδυτής με έναν τρόπο υποχρεώνει ή επιταχύνει τη διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας. Στα σίγουρα. Το corporate governance είναι κάτι που ο επενδυτής μπορεί να το εισαγάγει μέσα στην εταιρεία, διότι τότε μπαίνει και το discipline, το πώς θα λειτουργεί η εταιρεία. Συνήθως υπερβάλλουμε στο πόσο βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στην εταιρεία. Και πολλές φορές επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε 15 εταιρείες. Εσύ έχεις μία τη δική σου εταιρεία. Μπορεί να σου δώσουμε κάποιες συμβουλές, αλλά βασικά εσύ πρέπει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις και πώς να το κάνεις. Αλλά στο θέμα του governance, του structuring, στα σίγουρα ο επενδυτής βοηθάει πάρα πολύ.
και η εμπειρία που έχει ο επενδυτής. Διότι διάφοροι επενδυτές έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Καλύφθηκα. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο. Θεωρώ ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει κουλτούρα ήδη στην ιδρυτική ομάδα και στο startup. Και αν περιμένουμε τον επενδυτή να διαμορφώσει κουλτούρα, αυτό είναι επικίνδυνο. Ιδανικά πρέπει ο επενδυτής να έχει δώσει την κουλτούρα που θέλει να έχει, να ξέρει δηλαδή, γιατί το να επενδύσει σε ένα startup είναι μια διαδικασία στην οποία επιλέγεις και επιλέγεσαι όμως. Επομένως πρέπει και εσύ αν επιλεχθείς σαν επενδυτής σε ένα startup, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος θα ακούγεσαι και θα δίνεις τη γνώμη σου, θα πρέπει η ομάδα αυτή και το startup να έχει τις ίδιες αξίες και μια κουλτούρα με εσένα σαν επενδυτή. Οπότε και εμείς σαν επενδυτές σίγουρα ψάχνουμε ομάδες που έχουν ήδη ξεκάθαρη άποψη σε ό,τι αφορά την κουλτούρα. Ακούσαμε για συνεργατικότητα πιο πριν. Είναι πολύ σημαντικό η συνεργατικότητα, το να είμαστε ανοιχτοί, να παίρνουμε ρίσκα και να προχωράμε και να είμαστε ανήσυχοι. Αυτά είναι ξεκάθαρες αξίες που πρέπει να τις έχει ήδη η ομάδα. Ο επενδυτής μπορεί να βοηθήσει σε άλλα πράγματα, αλλά θα έλεγα ιδανικά όχι στην κουλτούρα. Η κουλτούρα πρέπει να υπάρχει ήδη. Νομίζω ότι είπαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διότι εγώ συγκεκριμένα είπα για corporate governance. Το governance είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για ένα startup. Ένα startup δεν σκέφτεται governance, σκέφτεται αυτό που θέλει να πετύχει. Η κουλτούρα είναι στα σίγουρα θέμα της εταιρείας, των ανθρώπων, των founders και των ανθρώπων που επιλέγουν να συνεργαστούν μέσα στην εταιρεία. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Και αυτό είναι η επιλογή που κάνουμε εμείς. Να πάω πάνω σε αυτό για να το κάνουμε και πιο ενδιαφέρον. Σε ένα startup, όταν ξεκινάει, το corporate governance είναι λιγότερο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, συνήθως τα startups κλείνουν επειδή δεν καταφέρουν να βρουν πελάτες. Άρα, ο αγώνας του επενδυτή και του startup είναι πώς θα βρούμε τον πρώτο χρόνο τους πελάτες για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να σηκώσουμε χρήματα και μετά να αποκτήσουμε ένα proper corporate governance. Το να συζητάμε για corporate governance όταν δεν ξέρουμε θα υπάρχει εταιρεία, είναι λίγο πρόωρο, θα έλεγα. Ο παρέμβος τρίτος. Νομίζω ότι είναι κάπου ανάμεσα. Υπάρχει το πόσο γρήγορα θέλει να αναπτυχθεί η εταιρεία και κατά πόσον σε συνεργασία ο επενδυτής μαζί με τον entrepreneur θέλει να την κάνουν μεγάλη. Εάν η εταιρεία θέλει να γίνει μεγάλη, είναι σαφές ότι πρέπει να έχει να είναι τα συμφέροντα των επενδυτών με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση. Και αυτό το καταφέρνεις μέσα από ένα σωστό process. Δηλαδή, σε εμάς συνήθως έρχονται οι ίδιοι οι entrepreneurs και κάνουν από μόνοι τους και μας δίνουν τα στοιχεία που χρειάζεται ένας τρίτος επενδυτής, γιατί εμείς είμαστε seed investor, είμαστε νωρίς, δεν είμαστε επενδυτές στο Nasdaq, να βλέπουμε corporate governance reports, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Δεν ζητάμε τέτοια πράγματα. Αλλά από μόνος του έρχεται και καταλαβαίνει ότι για να μεγαλώσει πρέπει να μπει σε κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή αυτό έρχεται και από μόνο του. Επέμεινα λίγο στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης για να περιγράψουμε λίγο το πώς μια ιδέα γίνεται εταιρεία, η οποία αργότερα, το θίξατε κύριε Καλέκο, αποκτά μέγεθος, αναπτύσσεται, είναι το περιβόητο scale-up, το οποίο δεν τελειώνει πιθανότατα σε μια εξαγορά. Και τώρα θα ήθελα να τοποθετηθείτε λίγο σε αυτό το θέμα του growth, της ανάπτυξης, το οποίο είναι αυτό που θα φέρει αξία και στους επενδυτές και στην ίδια την εταιρεία και ταυτόχρονα στην ίδια την οικονομία. Εκεί η εμπειρία που έχετε τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα παραδείγματα των exits, είναι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επιχειρηματική ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να κρατάμε λίγο στο μυαλό μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και ένα venture capital fund, το οποίο θα επιλέξει 20 εταιρείες στις οποίες θα επενδύσει, θα βάλει το χρόνο τους αυτές, από αυτές θα είναι μεγάλη επιτυχία αν 5 καταφέρουν να πάνε στο επόμενο επίπεδο και να κάνουν το scale-up. Σε εκείνες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να βοηθήσουμε όσον αφορά τη διακυβέρνηση και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι εταιρείες και το στατιστικό αυτό ότι ένα 15-20% από ένα πορτφόλιο τελικά θα πάει στο επόμενο level, πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και το βλέπουμε να συμβαίνει. Από τη δικιά μας εμπειρία, η φάση της ανάπτυξης σε δεύτερο στάδιο με τη φάση του πρώτου σταδίου διαφοροποιείται από τα στελέχη. Υπό την έννοια ότι άλλες δεξιότητες έχει κάποιος ο οποίος έχει μια εταιρεία του εκατομμυρίου, των 2 εκατομμυρίων, των 5 εκατομμυρίων που θέλει να την πάει στα 15 και άλλος ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα και την πήγε το 0 στο 1. Οπότε αυτό που βλέπουμε στη δικιά μας εμπειρία από τις εταιρείες που
μεγαλώνουν. Η βασική τους επιτυχία είναι στην προσέλκυση των στελεχών αυτών που θα δούνε τη δυνατότητα της εταιρείας να πάει όχι παρακάτω, αλλά 10 βήματα παρακάτω, όπως είπε ο Θανάσης, δηλαδή να γίνει μια εταιρεία των 100 και των 200 εκατομμυρίων. Και αυτό είναι ένα συνδυασμό των παραπάνω. Alignment of interest, κουλτούρα, η δυνατότητα να προσελκύει στο κατάλληλο προσωπικό, γιατί είναι ο καθένας σε μια ομάδα έχει μια δουλειά. Δεν μπορεί να κάνουν όλοι όλα. Οπότε η ανάπτυξη έρχεται σε απόλυτη συνάντηση με τη δυνατότητα εισαγωγής στελεχών από pool of talent, ας το πούμε. Μπορούμε να μιλάμε για τους κρατικούς μηχανισμούς που βοηθάνε στα startups να αναπτυχθούν, όλους τους mentors που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν τα startups να καταλάβουν πώς να κάνουν τη δουλειά τους και τους επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν τα startups. Από μένα τουλάχιστον, αν είναι να θυμάστε ένα πράγμα, είναι ότι είστε εσείς και οι πελάτες σας. Εάν μπορείτε να πείσετε τους πελάτες σας να αγοράσουν το προϊόν σας, την υπηρεσία σας, θα πετύχετε και θα αναπτυχθείτε. Αυτή είναι η ουσία. Και πολλές φορές για μένα, όταν βλέπω ένα startup που έρχεται και έχουν μπει σε 5 διαφορετικούς διαγωνισμούς και έχουν νικήσει πρώτη θέση στον ένα και δεύτερη στον άλλον, αστειευόμενος τους λέω, και ποιος από αυτούς σας έδωσε 1 ή 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση? Κανένας. Άρα είχατε την αναγνώριση ανθρώπων που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον παραπέρα αν θα εξελιχθεί η εταιρεία σας. Δεν έχουν κανένα vested interest. Άρα ξοδέψατε τον χρόνο σας σε λάθος πράγματα. Προτιμώ να έρθετε να μου πείτε ότι έχετε 5 πελάτες, 2 πελάτες, 3 ανθρώπους σε εταιρείες που τους ενδιαφέρει πολύ να είστε έτοιμοι να τους παραδώσετε το προϊόν, παρά να μου πείτε ότι νικήσατε σε 5 διαφορετικούς διαγωνισμούς. Καλή και οι διαγωνισμοί, αλλά να μην το παρακάνουμε. Το focus είναι εσείς και οι πελάτες σας. Έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό? Εγώ θα ήθελα μία τελευταία για να κλείσουμε τη συζήτηση. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι στη φύση των startups να κοιτάνε έξω από τα σύνορά μας. Εσείς το βλέπετε αυτό? Βλέπετε επιχειρηματίες, ομάδες, στελέχη, τα οποία έχουν αντιληφθεί τα όρια του διεθνούς ανταγωνισμού και ανταποκρίνονται σε αυτό? Στη δικιά μας περίπτωση και νομίζω στις περιπτώσεις των υπόλοιπων portfolios, ότι είμαστε και συνεπενδυμένοι σε πράγματα, δηλαδή έχουμε συνεργατική σχέση με τους άλλους χρηματοδότες. Σαφώς, δεν υπάρχει εταιρεία η οποία να κοιτάζει μόνο την Ελλάδα ή να έχει μόνο έσοδα από την Ελλάδα. Στο portfolio όμως δεν υπάρχει ούτε μία η οποία είναι αμιγώς ελληνική ή τουλάχιστον δεν έχει σκεφτεί ότι θέλει να πάει προς τα έξω αφού αποδείξει ότι η δουλειά δουλεύει στην Ελλάδα. Αυτό που γίνεται καμιά φορά είναι να ξεκινάμε από την Ελλάδα για να δούμε ότι δουλεύει το προϊόν ή ότι έχουμε κάποιο προς πελάτες, κάποιο proof of concept, αλλά δεδομένου ότι για να υπάρξουν και αποδόσεις για τους ιδίους και για τους να μεγαλώσουν εταιρείες κτλ. Πρέπει να είναι μια μεγαλύτερη αγορά. Είναι δεδομένο ότι μια αγορά των 10 εκατομμυρίων δεν μπορεί να υποστηρίξει τόσες εταιρείες όσο μπορεί μια αγορά των 300 εκατομμυρίων που είναι η Ευρώπη και άλλων 300 που είναι η Αμερική, 600 και μετά η Ασία και ούτω καθεξής. Εγώ θα έλεγα απλά ότι εμείς σαν Venture Friends επιλέγουμε να συνεργαστούμε και να γίνουμε partners με ανθρώπους που έχουν τη φιλοδοξία, η οποία πρέπει να συνάδει φυσικά και με τις δυνατότητες και ικανότητα, από την πρώτη μέρα να ξέρουν ότι θέλουν να βγουν εκτός Ελλάδος. Οπότε είτε ξεκινάνε κάτι στην Ελλάδα να μάθουν τις διαδικασίες ώστε μετά να βγουν εκτός της χώρας, είτε ξεκινάνε ένα global business κατευθείαν, ένα software as a service, το οποίο κατευθείαν μιλάει σε πελάτες στο εξωτερικό. Σίγουρα ανταποκρίνονται, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που επιλέγουμε. Μιλάμε σε 20 εταιρείες και επενδύουμε σε μία. Επενδύουμε στους ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν το startup mentality. Αλλιώς, δύσκολα δουλεύει το σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να παραδώσουμε τις κιτάλες στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.